Είμαστε στην τελική ευθεία. Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλη Κατρίνη, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν και τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στον πρωτογενή τομέα και τα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Χαίρετε, κύριε Κατρίνη. Καλησπέρα, κύριε Σπιτσέλη. Καλησπέρα. Κύριε Κατρίνη, η κατάσταση είναι δύσκολη αντικειμενικά. Αντιλαμβάνεται κανείς με όλο αυτό το πρόβλημα που έχει γονατίσει την παγκόσμια οικονομία. Έχει γονατίσει τις μεταφορές, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην διακίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων. Σε αυτή την κατάσταση, η αντιμετώπιση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτά τα 150 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση των πρώτων επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού, θεωρείτε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση? Νομίζω, κύριε Σπιτσέρη, ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η κυβέρνηση συνολικά έχει καθυστερήσει δραματικά, πρώτον στο να αντιληφθεί το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αγρότες και εκτινοτρόφοι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και βεβαίως να αντιληφθεί και την σοβαρότητα που απαιτείται στα μέτρα που πρέπει να λάβει, πρώτον για να διασφαλίσει ότι οι αγρότες μας θα έχουν ρευστότητα για να καλλιεργήσουν και τη νέα χρονιά. Και δεύτερον, ότι το εισόδημα που έχουν χάσει οι αγρότες και οι εκτινοτρόφοι θα μπορέσουν με κάποιο τρόπο να το αναπληρώσουν για να παραμείνουν, να παράγουν και να μην διαταραχτεί η εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, που είναι πολύ βασικό για την αυτάρκεια και επάρκεια της χώρας μας. Άρα, μετά από πολλές διαμαρτυρίες και φωνές και δικές μας και φορέων της εκτινοτροφίας και του αγροτικού χώρου, ευαίησε η κυβέρνηση μετά από 15 μέρες να δώσει 150 εκατομμύρια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νομίζω ότι το ποσό είναι πραγματικά πολύ μικρό για να ανακουφίσει τις πληγές που έχουν ανοίξει τον τελευταίο μήνα με τα προβλήματα της πανδημίας του κορονοϊού, και θέλω να πιστεύω ότι πολύ άμεσα θα πιστεί και η κυβέρνηση και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να σκύψει πραγματικά το κεφάλι με ενδιαφέρον πάνω στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, γιατί το σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από τον πρωτογενή τομέα, τον παραγωγικό τομέα της χώρας. Πείτε μου λίγο, κύριε Κατρίνη, εσείς ως Κίνημα Αλλαγής, ποια συγκεκριμένη πρόταση έχετε διατυπώσει προς την πλευρά της πολιτείας? Εμείς, κύριε Σπιτσέρη, έχουμε έγκαιρα τοποθετηθεί πάνω στο ζήτημα. Θέλουμε καταρχάς να υπάρχει ρευστότητα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, και επειδή θεωρούμε ότι είναι στους πληττόμενους κλάδους, θα πρέπει να ισχύσουν και για αυτούς τα μέτρα αναστολών από ταμιακές, φορολογικές και τραπεζικές υποχρεώσεις. Έτσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου το 50% των δανείων που έχουν συνάψει αγρότες, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, είναι μη εξυπηρετούμενα. Και αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται πρακτικά εκτός ρευστότητας, μη έχοντας τη δυνατότητα να τους πιστώσει κάποιους για να αγοράσουν ακόμα και τα βασικά για τη σπορά και την καλλιέργεια. Έτσι, πρώτον είναι αυτόν. Το δεύτερο, έχουμε προτείνει μέσα στο Μάιο να δοθεί τουλάχιστον το 50% της επιδότησης και ενίσχυσης σαν μια έμεση κίνηση ρευστότητας για να μπορούν πιο εύκολα να κινηθούν οι αγρότες. Βεβαίως, είχαμε πει η κάρτα αγρότη να δοθεί ανεξαρτήτως της δήλωσης σώζεται και να υπάρχει αυτή η διευκόλυνση. Το θέμα με τους εργάτες γης, το οποίο λύθηκε μόλις χθες με την πράξη του περιεχομένου με μια εξάμηνη παράταση για να μην έχουμε προβλήματα στη συγκομιδή, και μια σειρά άλλων μέτρων που ουσιαστικά στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος, ειδικά των κτηνοτρόφων, οι οποίοι τη φετινή χρονιά έχουν υποστεί πραγματικά συντριπτική ζημιά, αναγκάζονται να πουλήσουν σε πολύ χαμηλές τιμές. Άγνωστο παραμένει αν οι καταναλωτές θα αγοράσουν σε εξίσου χαμηλές τιμές αρνιά και κατσίκια φέτος το Πάσχα. Και νομίζω ότι θα πρέπει η πολιτεία να αξιοποιήσει η κυβέρνηση και με προγράμματα διανομής σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής. Υπάρχουν πολλοί ειδικές καλλιέργειες που έχουν προβλήματα. Σε εμάς στην Ηλία η φράουλα, ένα προϊόν με εξαγωγικό προσανατολισμό, έχει περίπου 70% μείωση στις εξαγωγές. Αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, κάτι ανάλογο υπάρχει πρόβλημα και στην περιοχή δική σας με το σπαράγγι, με τα κυπευτικά τα οποία δεν μπόρεσαν να απορροφηθούν από πολλές περιοχές της χώρας λόγω και της διαταραχής των λαϊκών αγορών. Πάρα πολλά λοιπόν προβλήματα που ανάγκασαν τους παραγωγούς
να μην μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να εισπράξουν τα εισοδήματα για να καλύψουν τα έξοδά τους. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να αφαιθούν μόνοι τους, ούτε να δανειστούν μπορούν για να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό πρέπει η κυβέρνηση να το καταλάβει και να μην αντιμετωπίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σαν να είναι ένας κλάδος μη πληττόμενος. Μάλιστα, κύριε Σπετσέρη, θέλω να το πω αυτό. Σήμερα έκανε ο Υπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης μια τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους πληττόμενων κλάδων. Μάλιστα, οι δύο εξ αυτών ήταν από τον κλάδο της ανθοκομείας που όντως πλήττεται, αλλά απαρτίζει πανελλαδικά 14 όλα και όλα ενεργά επαγγελματικά μέλη και αφέθηκαν εκτός σοβαροί κλάδοι του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι σήμερα πραγματικά έχουν τέτοια θέματα και ζητήματα που απορούν αν η κυβέρνηση δεν τα βλέπει ή κάνει ότι δεν τα βλέπει. Μάλιστα. Βλέπετε δηλαδή ότι συνειδητά αποκλείστηκαν ορισμένοι από τους αγρότες, έτσι. Εγώ νομίζω ότι ήθελα να δώσω μια εικόνα ότι υπάρχει έλεγχος της κατάστασης και λήψη μέτρων. Νομίζω ότι δικαιολογημένα η αγροτιά βράζει σε όλη τη χώρα, περιμένει από την κυβέρνηση να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα και σαν να μην έφανε αυτό, κύριε Σπιτσέρη, μόλις τες ανακοινώθηκαν και οι νέες εισφορές του ΕΛΓΑ που σε πάρα πολλά προϊόντα είναι ανεβασμένες σε σχέση με πέρυσι. Μάλλον οι εκπρόσωποι του ΕΛΓΑ δεν αντιλαμβάνονται ότι η οικονομική κατάσταση στη χώρα έχει αλλάξει και οι οικονομικές δυνατότητες των αγροτών μας είναι μειωμένες σε σχέση με την περσινή χρονιά. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει όχι μόνο το Υπουργείο, αλλά συνολικά η κυβέρνηση, η ευθύνη είναι συνολικά της κυβέρνησης, πρώτον, να επιταχύνει τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για να δώσει στους αγρότες αυτά που τους κοστάει. Τις επιστροφές ΦΠΑ έχουν εξαγγελθεί, κύριε Σπιτσέρη, επιστροφές ΦΠΑ σε αγρότες, το είπε ο κύριος Σταϊκούρας σχεδόν 20 μέρες πριν. Κάντε μία έρευνα στους παραγωγούς και της περιοχής σας και σε όλη την Ελλάδα κατά πόσον αυτόν έχει υλοποιηθεί και κατά πόσον έχουν επιταχυνθεί διαδικασίες επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες. Θα δείτε δυστυχώς ότι δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Το πετρέλαιο προσωρινά λόγω της κρίσης και της μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας είναι μειωμένο, αλλά ήταν αναζητούμενο η μείωση του πετρελαίου και του κόστους παραγωγής, έτσι. Όλα αυτά συνιστούν μια ολοκληρωμένη στρατηγική στον πρωτογενή τομέα που πρέπει να έχει εξαγωγικό χαρακτήρα γιατί πλέον θα έχει προστιθέμενη αξία και δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ακόμα και αν υπάρχει μια ύφεση στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα είναι πολύ πιο επιφυλακτικές οι χώρες της Ευρώπης και στις εισαγωγές τροφίμων από τρίτες χώρες, αλλά πολλές φορές και στις εισαγωγές τροφίμων μεταξύ χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, ανοίγεται ένα παράθυρο ευκαιρίας, άρα προϊόντα με εξωστρεφή χαρακτήρα και εξαγωγικό προσανατολισμό πρέπει να στηριχθούν και καλλιέργειες, γιατί θα φέρουν και προστιθέμενη αξία και εισόδημα στους αγρότες. Και εσείς λέτε ότι και μέσα σε αυτή την πρωτοφανή κρίση μπορεί να υπάρξουν κάποιες ευκαιρίες που δεν πρέπει να χαθούν. Γιατί βλέπω ότι αναπτύσσεται ένα κίνημα διατροφικού εθνικισμού όχι μόνο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Κλείνουν τα σύνορα πλέον στη διακίνηση πρώτων υλών και αγαθών. Και λογικό θα είναι να υπάρχει μια επιφυλακτικότητα σε προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται σε τρίτες χώρες με άγνωστες πολλές φορές συνθήκες παραγωγής και καλλιέργειας. Άρα, υψηλής ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα, όπως είναι πάρα πολλά από τα ελληνικά προϊόντα, νομίζω ότι θα κατακτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Αρκεί να στηριχθούν οι ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμοί, να τους δοθούν εργαλεία ρευστότητας και βεβαίως να μην αφήσουμε και τους μικρούς καλλιεργητές που τροφοδοτούν και τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τις λαϊκές αγορές και τις αγορές των μεγάλων αστικών κέντρων με αγνά παραδοσιακά προϊόντα και βεβαίως αυτοί δεν πρέπει να αφηθούν στην τύχη τους. Άρα μια ολιστική στρατηγική στον πρωτογενή τομέα με έμφαση και στην κτηνοτροφία. Σας είπα και πριν ότι και λόγω του Πάσχα είναι πολύ άσχημα τα νέα στους κτηνοτρόφους μας. Ακούω ότι και στο γάλα πέφτουν οι τιμές λόγω της μειωμένης ζήτησης. Άρα νομίζω ότι εδώ πρέπει να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι γιατί αλλιώς αλίμονο κύριε Σπιτσέρη αν του χρόνου ή του παραχρόνου τρώμε μόνο
τρόφιμα που προέρχονται από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής ή από άγνωστης Μάλιστα. καλλιεργητικής προελεύσεως προϊόντα. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστώ Καλή και εγώ. Ανάσταση.